Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια πλημμύρισαν, ποτάμια και ριάκια φούσκωσαν, ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν καλώντας σε βοήθεια. Φοβήθηκα διότι έπεσε το πεντένι και ακούσαμε ένα δυνατό κρότο και τρελάθηκα. Και ήμουν εδώ με τον σύζυγό μου και τους λέω, παίρνω τα παιδιά, λέω ελάτε, θα μπουν τα νερά μέσα, ένοιξε η πόρτα του υπογείου. Ο Λέβητας, τα καταψύκτες, τα... Η κακοκαιρία Βικτόρια έφερε βροχή προβλημάτων στη Μεσαρά, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές σε μοίρες και την Πάκη. Από την πολύ έντονη βροχόπτωση ξεχύλισαν ο Κλιμαθιανός ποταμός, ο οποίος ευτυχώς τον είχαμε καθαρίσει προημερών και δεν αντιμετωπίσαμε μεγάλο πρόβλημα, και ένα ριάκι το οποίο εισέρχεται μέσα από τον Κόκκινο Πύργο, το οποίο το διαπλατήσαμε και πάει εκεί στη θάλασσα. Είναι ένα ριάκι εδώ πέρα και έχει φράξει. Επανειλημμένα αυτό φράζει συνέχεια, γιατί δεν έχει από κάτω σωστό καθάρισμα και με φέρνει ξύλα, τέτοια πράγματα. Οι σωλήνες εδώ είναι πάρα πολύ μικρές στον Τυμπάκι, δεν μπορεί να απορροφήσουν όταν υπάρχει πολύ νερό, δεν μπορεί να τα απορροφήσει. Και με αποτέλεσμα, τώρα και πάρα πολλά χρόνια έχουμε τα φαινόμενα αυτά. Έχουμε αναγκαστεί να ζητήσουμε βοήθεια και σε ιδιώτες, γιατί η μεγάλη τσάπα εμείς δεν έχουμε. Σε κάποια σημεία θα πρέπει να παρέμβουν και πιο βαριά μηχανήματα. Στο αγροτικό δίκτυο όλα αυτά, Δημαρχέ. Μιλάμε στο αγροτικό δίκτυο, αλλά και μέσα στις πόλεις, δηλαδή στις μοίρες μέσα στα καπαριανά. Πώς επιτοπλίστων οι κατολισθήσεις είναι το βασικό πρόβλημα. Οι κατολισθήσεις είναι και έχουν φράξει οι δρόμοι, έχουν κλείσει οι δρόμοι, δεν είναι αποσπελάσιμοι, δεν περνάνε. Λόγω της κακοκαιρίας τα σχολεία έκλεισαν στο Δήμο Φεστού. Την ίδια ώρα, απίστευτες οι εικόνες του διασώστε τη Μεσαρά, με τους μαθητές από το σχολείο των Μυρών να στείλουν καρέκλες και με ακροβατικά να απεγκλωβίζονται αυτοσχέδια από το πλημμυρισμένο χώρο. Στην περιοχή του Κόκκινου Πύργου, ο οδηγός οχήματος εγκλωβίστηκε σε διάβαση από το μεγάλο όγκο νερού, ενώ τρία σπίτια στο Τυμπάκι πλημμύρισαν. Το αυτοκίνητο ήταν κάτω στο γκαράζ μπαρκαρισμένο, το οποίο έκαμε πλημμύρα, δρυμή νερό και έγινε αυτό που έγινε. Πλημμύρισε το γκαράζ, πλημμύρισε το αυτοκίνητο, πλημμύρισε το υπόγειο, όλα έχουν πλημμυρίσει. Τα ορμητικά νερά γκρέμισαν τυχείο και εισέβαλαν στο χώρο σπιτιού και σε γκαράζ, με τους δημότες να περιγράφουν τα εφιαλτικά λεπτά της έντονης βροχόπτωσης αλλά και της ισχυρής χαλαζόπτωσης, η οποία προκάλεσε προβλήματα σε ελιάς και θερμοκήπια. Έριξε το τυχείο, μπήκαν μέσα, είναι διαμπερές το χώρος από την άλλη πλευρά, είχε παρκάρει ο αδερφός μου το αυτοκίνητό του καινούριο στον γκαράζ και δυστυχώς δεν ξέρουμε τώρα και τι ζημιά μπορεί να έχει γίνει. Έχει πλημμυρίσει το υπόγειο εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο το υπόγειο, είναι το σπίτι μου από πίσω, όπου δεν υπάρχει τίποτα. Μετά το χαλάζι πήγα σε ελιά τη δικιά μου, εκτός της σταματησμένη η ελιά. Έχει πέσει το 30% χάνει. Έκανα μισάρο χαλάζι, αλλά πολύ απότομο με νερό μαζί. Με νερό μαζί. Έχει κάνει πολλές ζημίες στη Μεσαρά. Έχουν πέσει πολλές ελιές. Εγώ στο τερμοκήπιο δίπλα που είναι κάτι δεντρή, έχουν πέσει κατά το 20%. Η χρονιά φέτος υπέφερε από πάρα πολύ δάκο και βλέπουμε τώρα ένα χαλάζι που όλες αυτές οι ελιές που είχαν δάκο να πέσουν ολικά κάτω. 9 η ώρα ξεκίνησε το χαλάζι. 9 από 9 παρά έριχνε χαλάζι. Με κορδέλα έκλεισαν οι ιρλανδικές διαβάσεις, καθώς και το φωνικό πέρασμα στο Κυροπόταμο, όπου χάθηκαν 4 συνάνθρωποι μας πριν 10 μήνες, ενώ και στο Δήμο Γόρτινας, για λόγους ασφαλείας, έκλεισε η ιρλανδική διάβαση Πλάτανος Καπαριανά. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο οδηγός επιχειρήσε να περάσει από ιρλανδική διάβαση κοντά στα χωριά Πλώρα και Πλάτανος. Διέσχισε τα μπάζα από το ανάχωμα με άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας να σπέβδουν για τον απεγκλωβισμό του. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα που χρειάζονται. Έχουμε μεταφέρει δυνάμεις στη νότια Κρήτη, σε όλο το νότιο κομμάτι της Κρήτης, αλλά τα περισσότερα έντονα καιρικά φαινόμενα κρατάνε λίγα λεπτά. 20 λεπτά, 15 λεπτά, 30 λεπτά, 45 λεπτά. Άρα, καλό είναι να μην υπερεκτιμούμε καταρχήν τις ικανότητες και τις δυνατότητές μας. Υπήρχαν κάποια πυρικά φαινόμενα στο Κόκκινο Πύργο, στο Τυμπάκι και λίγο στις ιρλανδικές διαβάσεις του Δήμου Εφεστού. Ώρα 12 το μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου. Λιγότερα ωστόσο ήταν τα προβλήματα στο Ηράκλειο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Για λόγους ασφαλείας έκλεισαν οι ιρλανδικές διαβάσεις με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στο ύψος της γέφυρας στον Κατσαμπά.
Αυτές τις τρεις βαγιές η αγωνία χτύπησε κόκκινο και λόγω των ακαθάριστων ρεμάτων με τους δημότες να ξεσπούν. Το ριάκι δεν το έχουν καθαρίσει. Και το βλέπετε. Αν το είχαν καθαρίσει τα καλάμια δεν θα υπήρχαν.